περάσαν οι αστυνομικοί, περίπου 3.000 αστυνομικοί που βρίσκονταν δεξιά και αριστερά από την πορεία, ανταπέδωσαν με ρήψη χημικών και εκρό του λάμψη. Η πορεία κόπηκε στα δύο. Οι μισοί κατέβηκαν από τα προπύλαια προς τα κάτω, ενώ οι άλλοι μισοί ανέβηκαν πίσω στην πλατεία Συντάγματος. Τελικά επικράτησαν οι πιο ψύχρεμοι, οι αστυνομικοί μπήκαν πάλι πίσω στα στενά και η πορεία συνεχίζεται τώρα χωρίς μεγάλα προβλήματα. Όμως εκείνη τη στιγμή υπήρξαν κέρι ψυσμολότοφ και ένα κρυγόνα πολλά και πολλές χειροβομβίδες κρότου λάμψης με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος, ειδικά νέα παιδιά, να μην μπορούν να αντέξουν, να πέσουν στο έδαφος. Κάποιοι από αυτούς χρειάστηκαν και βοήθεια. Άρα είναι η γνωστή εικόνα που έχουμε δει και σε άλλες διαδηλώσεις. Στον κυρίως κορμό της πορείας παρισέφησαν νεαροί, οι οποίοι αποσπάστηκαν, εκτόξευσαν μολότοφ, αντέδρασε η αστυνομία. Τώρα η πορεία, όπως μας είπες, κόπηκε στα δύο και ομάδες νεαρών κατευθύνονται και προς τα Εξάρχεια. Θα θυμίσουμε ότι στις 9 η ώρα το βράδυ έχει επιμνημόσει νοδέση στο σημείο που έχασε τη ζωή του Αλέξη Γεωργόπουλος. Όλοι μαζί τώρα πηγαίνουν προς τα Εξάρχεια. Θέλω να σας πω όμως ότι υπήρχε σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, η έκφραση μια προθέρμανση από τις 2 το μεσημέρι στην πρώτη πορεία μεταξύ μαθητών και φοιτητών. Και εκεί οι νεαροί είχαν παρισφρήσει στην πορεία, δημιούργησαν προβλήματα, έσπασαν φανάρια, έκαψαν κάδους, έσπασαν στάσεις λεωφορείων και πέταξαν σίδερα, πέτρες και ξύλα στους αστυνομικούς, οι οποίοι όμως δεν ανταπέδωσαν με χημικά. Το γεγονός ότι οι διαδηλωτές αυτοί ήταν και ιδιαίτερα μικρής ηλικίας. Μιλάμε για παιδιά 11 και 12 χρονών. Ανάμεσά τους όμως υπήρχαν και πολλοί 17-18 χρονών, οι οποίοι τώρα είναι πάλι στη συγκεκριμένη πορεία και δημιούργησαν τα επεισόδια. Περιμέναμε ουσιαστικά να γίνει κάτι, γιατί υπήρχαν πολλοί νεαροί οι οποίοι μπήκαν στην πορεία φορτωμένοι με σακίδια, τα οποία σακίδια άνοιξαν λίγο μετά την πλατεία Συντάγματος και από εκεί έφυγαν όλοι οι μολότοφοι εναντίον των αστυνομικών. Όπως με ενημερώνουν, έχουν αυξηθεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Είναι 6.000 αστυνομικοί οι οποίοι περιφρουρούν την πορεία που έχει κοπεί σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβουμε ότι πλέον η προσοχή της αστυνομίας είναι 9 ώρα το βράδυ στη συγκέντρωση που διοργανώνεται στο σημείο στα Εξάρχεια, όπου έχασε από τον Κοκονέα ο 15χρονος τότε Γρηγορόπουλος τη ζωή του. Εκεί λοιπόν υπάρχει ιδιαίτερη σπουδή των αστυνομικών και υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι πριν από μερικά λεπτά, κυρίες και κύριοι, είναι η πορεία, την στιγμή βλέπουμε τις εικόνες, είναι τη στιγμή που αστυνομικοί περιφρουρούν, σε λίγο θα δεχθούν επίθεση από μολότοφ και θα απαντήσουν με χειροβοβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Η πορεία διασπάστηκε, η ομάδα των νεαρών κουκλοφόρων εκτόξευσε μολότοφ, ενώ οι διαδηλωτές συνέχισαν να κατηφορίζουν μετά τα προπήλαια. Τώρα, πού βρίσκονται οι